Η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών Sunlight στο Όλβιο Ξάνθης έχει περιοριστεί στο κεντρικό τμήμα της παραγωγής της μονάδας. Πλέον οι 50 πυροσβέστες που παραμένουν στο εργοστάσιο με 24 οχήματα προχωρούν σε κατάσβαση μικρών εστιών. Πάντως, όπως αναφέρει ο Sky, έχει ήδη καταρρεύσει μέρος της οροφής στο σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει επισήμως γνωστό το αίτιο της φωτιάς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει ως βασικότερο σενάριο αυτό του βραχυκυκλώματος. Τώρα, η ανησυχία επικεντρώνεται στο κατά πόσο η καπνή από τη φωτιά που έχουν καλύψει τις περιοχές γύρω από το εργοστάσιο είναι τοξική. Τρεις σταθμοί μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας βρίσκονται ήδη στο Όλβιο και στα γύρω μέρη, με τον πρώτο σταθμό να δείχνει ότι δεν υπήρχαν ίχνη τοξικότητας. Σήμερα Τετάρτη θα λειτουργήσουν και άλλοι δύο, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται την Παρασκευή.